Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Για άλλη μια φορά είμαστε μαζί σας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κύριος Ιωήλ και εγώ, στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», αναπτύσσοντας διάφορα θέματα της Ορθοδόξου Διδασκαλίας με τη βοήθεια των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή πρόσκληση. Και όπως ξέρουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές, ερμηνεύουμε το Πάτερ, εφέτος το Πάτερ ημών, την Κυριακή Προσευχή. Για να την πούμε, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το νερό. Είμαστε στο στίχο των άρτων ημών των επιούσων, δώσει μην σήμερον. Έχουμε εξετάσει τις δύο πλευρές του θέματος και μένει η τρίτη. Οι δύο πλευρές είναι ο άρτος υπό την έννοια των υλικών αγαθών, ο άρτος υπό την έννοια της Θείας Ευχαριστίας και ο άρτος σήμερα υπό την έννοια του Λόγου του Θεού. Αυτό θα δούμε σήμερα. Ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, κάτω από τη λέξη άρτος, αρκετοί πατέρες υπονοούν, βλέπουν το κήρυγμα, τα ρήματα του Θεού, τον Λόγο του Θεού. Να δούμε τι ακριβώς λέγουν. Να αρχίσω από τον Άγιο Σημειών, τον Νέο Θεολόγο, που λέει «Ζωοποιός άρτος είναι ο Λόγος του Θεού». Ή ο Άγιος Χρυσόστομος θα πει «Άρτον δε ήτι τα δόγματα, τα σωτήρια λέγει εντάφθα». Εδώ λέει όταν ο Άγιος μιλάει και για την υλική τροφή και για αυτά, αλλά και ακόμη μιλάει και για τη Θεία Ευχαριστία, αλλά πιο πολύ για την υλική τροφή μιλάει. Αλλά εδώ λέει και την ερμηνεία την τρίτη που δίνουν οι πατέρες, ότι «Άρτος δε ήτι» λέγει, δηλαδή είναι επεξηγεί, «Τα δόγματα, τα σωτήρια λέγει εντάφθα». Εδώ πέρα λέει υπονοεί τη διδασκαλία, τα δόγματα της Εκκλησίας μας, τη διδασκαλία του Χριστού. Ας δούμε σήμερα το Λόγο του Θεού που είναι ο άρτος των ανθρώπων. Θα πω μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Ένα παράδειγμα είναι η κλίση των μαθητών. Θυμάστε τι επαύριον η θέλησεν εξενθήν εις την Γαλιλαίαν και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό ο Ιησούς, ακολούθημοι, είναι δε ο Φίλιππος από Βυσθαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, έτσι. Για να κάνουμε τα σχόλια, την επομένη μέρα που ο πρόδρομος Ιωάννης έδωσε τη μαρτυρία του για τον Χριστό, εκεί στον Ιορδάνη ποταμό, ο πρόδρομος είπε, είδε ο Υιός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία ποιου, του κόσμου. Την επομένη μέρα που ο Ιορδάνης έδωσε αυτή τη μαρτυρία και συνέστησε τον Χριστό στους ανθρώπους, ο Κύριος βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει ακολούθησέ με. Αμέσως ο Φίλιππος τον ακολούθησε. Αμέσως τον ακολούθησε. Τα παράτησε όλα και τον ακολούθησε. Τι έκανε ο Φίλιππος, τι έκανε στον Φίλιππο ο Χριστός ώστε αμέσως να τον ακολουθήσει. Αυτό θα μας το πει ο Ιερός Θεοφύλακτος. Λέει, πώς αμέσως πίστηκε. Πράγματι λέει, ερωτάει ο Ιερός Θεοφύλακτος, πώς αμέσως πίστηκε. Δεν είδε ούτε διδασκαλία, δεν άκουσε ούτε διδασκαλία, ούτε θαύματα είδε, τίποτα από όλα αυτά. Αυτά τα οποία προσήλκυαν τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της δημοσίας ζωής του Κύριου μας, άκουγαν τη διδασκαλία του και θαύμαζαν. Ή έβλεπαν θαύματα και επίθετο ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Ο Φίλιππος δεν είδε τίποτα λέει από όλα αυτά. Πώς πίστηκε και ακολούθησε τον Χριστό. Και λέγει εκεί ότι φαίνεται λοιπόν πρώτα ότι η φωνή του Κυρίου δημιούργησε κάποιον κέντρον αγάπης. Η του Κυρίου φωνή εν την ψυχή αυτού εργάσαστε έτη κέντρον αγάπης. Δηλαδή δεν ακουγόταν απλώς η φωνή του Σωτήρος, αλλά στους αξίους έκαιγε τα σπλάχνα και τους δημιουργούσε, τους διήγηρε, τους έσπρωχνε να τον αγαπήσουν. Η φωνή του Κυρίου λέει, που ακουγότανε, δεν ακουγόταν απλώς σαν μια φωνή όπως ενός συνηθισμένου ανθρώπου, αλλά μέσα της είχε τη χάρη του
και δημιουργούσε στους ακροατές κέντρα αγάπης, προς αγάπης είναι αυτό. Ναι. Όπως ακριβώς και περί των Κλεόπαν είπαμε όταν γύρισαν αυτό. Θα το πούμε πιο αναλυτικά αυτό. Άραγε γι' αυτό και η καρδιά μας και εγώ όταν μας μιλούσε στον δρόμο. Έτσι. Δηλαδή την ερμηνεία αυτή, ναι, ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο ερμηνευτής, ο οποίος αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας. Από το χωρίο αυτό του Ιωάννου να κάνουμε μερικά σχόλια, και τα σχόλια του Αγίου Θεοφυλάκτου φαίνεται καθαρά πως τα λόγια του Κυρίου είχαν μέσα τους τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Θεού, την χάρη του, έτσι. Ο ίδιος ήταν ταμείον της χάρητος. Αυτός ήταν, από αυτόν ξεπηδούσε η χάρη. Συντρέχουσα και τα στον ακροαμένων ψυχάς καταθέλγουσαν. Είχε, λέει, η φωνή του Κυρίου είχε συντρέχουσα την Θεία Χάρη και κατέθελγε τις ψυχές των ακροατών. Μαζί με τα λόγια του Κυρίου που έτρεχαν, έτρεχε και η Θεία Χάρις και κατέθλιε, εμάγευε τις ψυχές των ακροατών. Και χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη που πήγαινε στους Εμαούς. Όση ώρα τους μιλούσε ο Χριστός, αυτοί μέσα τους κεγόντουσαν, ένιωθαν ένα κάψιμο. Για να το πούμε έτσι πιο... ή να τελειώσω την παρατήρηση του Αγίου. Όπως ο λόγος ήταν δυνατός, έτσι ήταν και ικανός τον απίθυνο ακροατή, λέγει ο Ακύριος ο Αλεξανδρίας. Όπως ο λόγος του Κυρίου ήταν δυνατός, ήταν και ικανός να τους πείθει σε αυτά που τους έλεγε. Για τώρα να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας μερικά γεγονότα. Θα ενθυμούνται ότι μετά την Ανάσταση του Κυρίου, δύο μαθητές του, το αναφέρει το περιστατικό αυτό προς Εμαούς ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δύο μαθητές του, ο ένας λέγεται ο Κλεόπας, τον άλλον δεν τον αναφέρει ο Λουκάς και ίσως αρκετοί ερμηνευτές και η υμνολογία της Εκκλησίας μου λένε ότι ήταν ο ίδιος. Ο Λουκάς και Κλεόπας συνεπορεύονται, έτσι είναι. Και ήταν, λέει, κάπως σκυθροποί και μιλούσαν έτσι με κατεβασμένο το κεφάλι και στεναχωρημένοι. Και εκεί που περπατούσαν πηγαίναν από Ιερουσαλήμ έως τους Εμαούς. Σταδίους εξήκοντα, έτσι, λίγα χιλιόμετρα. Και εκεί που πηγαίνανε, να σου παρουσιάσει και ποιος. Ο Κύριος εν εταίρα μορφή, έτσι. Εν εταίρα μορφή. Οι οφθαλμοί αυτών κρατούνται του με επιγνώνεν αυτόν. Τα μάτια τους, λέει, από το Θεό ήταν εκρατούντο. Δηλαδή, ο Θεός δεν τους άφηνε, ο Κύριος... δεν τους άφηνε να τον αναγνωρίσουν, να δουν ότι είναι ο ίδιος ο διδάσκαλός τους. Την ώρα λοιπόν που πήγαινα προς τον Εμαούς, πλησίασε ο Κύριος και του λέει, γιατί είστε περιπατούντες, είστε σκυθροποί, γιατί λέει είστε σκυθροποί, έχετε πάθει τίποτα. Και απήντησε ο ένας, λέει, καλά λέει, μόνος είσαι που παρικήσεις την Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα τα γενόμενα είναι αυτοί, δεν κατάλαβες τι έγινε, λέει, ποια λέει. Αυτά τα περί Ιησού του Ναζωρέ που έγινε μέγας εν λόγω και έργο κλπ. Και εμείς ελπίζομαι ότι αυτός εσυνομένων λυτρούσε τον Ισραήλ. Είδατε, ο υποκάρδιος πόθος των μαθητών ήταν να λυτρωθούν από τους Ρωμαίους. Αυτό και το αποκαλύπτουν τώρα. Και ο Κύριος τότε πήρε το λόγο και του λέει: ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύει επί πάσιν ή σε λάλησαν οι προφήτες, έτσι. Λέει, δεν καταλάβατε καλά τι είπαν οι προφήτες για τον Μεσσία, για τον Ιησούν. Και άρχισε από τον αρξάμενος από τον Μωυσέα και ερμήνευσε και τον Μωυσή και όλους τους προφήτες. Λοιπόν, λέγοντας αυτά και ερμηνεύοντας, φτάσανε στους Εμαούς. Όταν φτάσανε εκεί, ο Κύριος προσεποιεί το πορωτέρα πορεύεστε. Έκανε... προσποιητά ήθελε, τους έλεγε ότι θέλει να πάει πιο πέρα. Ναι. Ήθελε να, ότι ο σκοπός του περπατήματος, της οδηπορίας είναι να πάει πιο πέρα. Αυτή όμως παρεβιάσα το αυτόν εισελθήν. Του είπαν να έρθει μέσα στο σπίτι να φάει, διότι προς εσπέραν εστί, έφτασε εσπέρα και κέκλικε. Τελείωσε η μέρα. Και εισήλθε του μήνε μετά αυτής και εισήλθε μέσα εκεί να μείνει μαζί τους. Την ώρα λοιπόν που εστρώθηκε το τραπέζι, ο Κύριος πήρε τον Άρτον και κατά τη συνήθειά τον ύψωσε και τον ευλόγησε. Μόλις λέει τον ευλόγησε, άνοιξαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ότι αυτόν που είχαν μπροστά τους τόση ώρα, τόσες ώρες, ήταν ο διδάσκαλος τους ο Κύριος. Και αυτός άφαντος εκείνο. Αμέσως έγινε άφαντος.
Και λέει τόσο πολύ συγκλονίστηκαν από το γεγονός αυτό που είπαν, άρα λέει, α, ώστε γι' αυτό λέει όση ώρα μας μιλούσε και μας ερμήνευε τις γραφές και γόντουσαν τα σπλάχνα μας μέσα. Τα σπλάχνα μας είχαν φωτιά. Και αυτή την ίδια ώρα σηκώθηκε και πήγαν στην Ιερουσαλήμ και είπαν τα γενόμενα στους Αποστόλους. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού που ερμήνευε τις γραφές στους δύο μαθητές δεν ήταν απλός λόγος, αλλά είχε μέσα του την χάρη του Θεού. Έτσι, την χάρη του αυτό σεβασμιότητα δείχνει αυτός ο λόγος τους, ότι ουχή η καρδία ημών και όμενε ίσα. Ναι, δεν αισθανόμασταν και ομένη την καρδία μας, έτσι όση ώρα μας μιλούσε. Δείχνει ότι και τις άλλες φορές όταν ακούγανε τον Χριστό, πάλι αισθανόταν αυτή την αλλίωση. Γιατί λένε, να πώς δεν το καταλάβαμε. Είχαμε αυτή την αλλίωση δηλαδή που είχαμε και όποτε κάθε φορά που ήμασταν κοντά του και μας μιλούσε. Mm-hmm. Άρα δεν ήταν μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά συνεχώς όταν μιλούσε ο Κύριος δημιουργούσε αυτό. Εμείς λέμε τώρα για τα συγκεκριμένα γεγονότα ότι εδώ έχουμε φανέρα, όπως και στο Φίλιππο, έτσι και εδώ. Και όταν πήγε στην πατρίδα του τη Ναζαρέτ, εκεί ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά. Δηλαδή, που μπήκε στη συναγωγή και άνοιξε τον προφήτη Ισαΐα και ανέστη αναγνώνη και λοιπά και αυτά και από κάτω έμειναν κατάπληκτοι. Ο Υιός της Μαρίας, πώς τον λέγανε έτσι, δεν τον λέγανε. Ο Υιός της Κυραμαρίας τα λέγαμε σήμερα. Βρε, λέει, ο Υιός της Μαρίας, αυτός που... Ο γιος του Τέκτονος, αυτός που ξέρουμε τα αδέλφια, τις αδελφές του, από το γάμο του Ιωσήφ με την πρώτη του γυναίκα. Αυτός λέει πώς είδε γράμματα με μαθηκός, πώς ξέρει αυτά τα πράγματα, δεν πήγε σε σχολείο, δεν είναι γραμματιζούμενος. Και πάντες σε θαύμαζαν επί της λόγης της χάριτος, εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Όλοι λέει, θαύμαζαν για τα λόγια που έβγαιναν μέσα από πού, τα λόγια της χάριτος. Το λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής, τα λόγια της χάριτος που βγαίναν μέσα από το στόμα του, έτσι, από το στόμα του. Να πω και άλλοι, από το στόμα του, ήταν λόγια χάριτος. Ναι, και θαύμα, οι συμπατριώτες του βέβαια, κακεντρεχείς άνθρωποι, δεν ήθελαν να παραδεχθούν ότι από το χωριό του βγήκε ένας τόσος μεγάλος διδάσκαλος και τον έκαναν κριτική. Αλλά και άλλες περιπτώσεις, θυμάστε που οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έστειλαν τους υπηρέτες τους να πάνε να συλλάβουν τον Ιησού, το θυμάστε, έτσι. Ναι. Και όταν πήγαν εκεί, αυτοί έμειναν κατάπληκτοι από αυτά που άκουγαν. Και γύρισαν, όχι μόνο δεν συνέλαβαν τον Χριστό, συνελήφθησαν υπό του Ιησού. Και πήγαν πίσω και τους είπαν οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς, γιατί δεν τον φέρατε, λέει, ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ, λέει, δεν μίλησε άνθρωπος τόσο ωραία όπως ακριβώς μίλησε αυτός ο άνθρωπος τον οποίο μας στείλατε, για τον οποίο μας στείλατε να τον συλλάβω, έτσι. Έχουμε τέτοια περιστατικά πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Πάρα πολλά. Και από τον ίδιο τον Χριστό, αλλά και από ανθρώπους που εμφορούνταν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, στην Αγία Γραφή. Ναι, να σεβασμιότητα να πω, αν μου επιτρέπετε, ένα παράδειγμα για το πρόδρομο που ο ίδιος ο Κύριος λέει. Ούτως είναι, λέει, ο λίχνος, ο φωτίζων και καίων. Και εσείς θελήσατε, λέει, προσώραν να προσέλθετε εκεί, προσωρινά δηλαδή, για να αισθανθείτε την αγαλίαση από το λόγο του, λέει ο Κύριος μας, εκεί πέρα για το πρόδρομο. Δηλαδή καταλάβανε και αυτοί ότι αισθανόντουσαν μια φωτιά μέσα τους, μια γλυκιά φωτιά μέσα στην ύπαρξή τους και πήγαιναν έτσι κοντά στο πρόδρομο να ακούσουν τα μελήρη τα λόγια του, έτσι, τα γεμάτα χάρη. Και μάλιστα ο Ηρώδης, λέει, ιδέως οίκουεν αυτό. Ναι. Ο Ηρώδης που τον κατέσφωξε εκεί αργότερα. Ναι. Και τον οποίο το κατηγορούσε και ο πρόδρομος. Και τον κατηγορούσε, ο οποίος εξιστήσει έχει τη γυναίκα του αδελφού σου, έτσι, την Ηρωδιάδα. Λοιπόν, και ιδέως οίκουε αυτό. Αλλά και οι άνθρωποι, λέει, κάπου το λέει, εξεκρέματο από τους λόγους των χιλέων αυτό. Κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Μιλούσε και μιλούσε τόσο ωραία που οι άνθρωποι έτσι κρεμόντουσαν από τα χείλη τους. Και σε πολλά αυτά λέγανε ουδέποτε είδαμε ούτως εν το Ισραήλ. Ποτέ δεν ξαναείδαμε, λέει, έτσι στο Ισραήλ. Βέβαια υπήρχαν και πολλά χρόνια, είχαν περάσει πολλά χρόνια που δεν υπήρχε προφήτης. Ο Θεός δεν είχε στείλει προφήτη μεγάλων. Άρχισε πάλι να ενεργοποιείται το χάρισμα της προφητείας με τον πρόδρομο, έτσι. Και φυσικά ο κατεξοχήν κήρυξης του Λόγου του Θεού της Βασιλείας των Ουρανών ήταν ο ίδιος ποιος, ο ίδιος ο Κύριος, έτσι, ο ίδιος ο Κύριος. Και Πάτερ Παντελεήμων, άμα θα δεις στην Καινή Διαθήκη, λέει για τους όχλους που τον ακολουθούσαν, έτσι,
για τα σπίτια που πήγαινε και μιλούσε τον λόγο του Θεού και δεν χωρούσαν μηδέτα προς την θύρα, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Για τους ανθρώπους που όταν μιλούσαν ξεσπούσαν σε θαυμασμό. Πώς του είπανε, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας, που φώναξε εκείνη η γυναίκα όταν τον άκουγε να ομιλεί. Και πολλά άλλα σημεία τα οποία φαίνεται ότι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Κυρίου μας, είχε και τη χάρη του και συνέτρεχε μαζί με τα ρήματα του στόματός του, συνέτρεχε και η χάρη του Θεού και έκανε τους ακροατές του να, και να ευχαριστούνται ακούγοντάς τον, αλλά και να τον ακολουθούν, έτσι, να γίνονται πιστοί, έτσι ακολουθεί του. Ναι. Τώρα, προχωρώντας λιγάκι παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι να κάνουμε μια έτσι αξιολόγηση και να πούμε ο Λόγος του Θεού, τι δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Όχι τι είναι, τι δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Παρακάτω θα πούμε και τι είναι. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι δελτίον τι, ειδήσεων. Βιογραφικό σημείωμα του Ιησού ή τις ιστορίες της Εκκλησίας, έτσι. Δεν είναι βιογραφικό σημείωμα. Δηλαδή, μερικοί ψάχνουν να βρουν λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού. Λένε, δεν έχουμε πολλά γεγονότα της παιδικής και εφηβικής και της ανδρικής ηλικίας του Χριστού πριν βγει στον κόσμο να μιλάει. Μα η Καινή Διαθήκη δεν είναι ένα βιβλίο βιογραφικό, όπως περιγράφουν άλλα βιβλία τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ναπολέοντος, ξέρω, του Τάδε και του Τάδε. Είναι βιβλίο το οποίο μας λέγει τι έκανε ο Κύριος για να σωθούμε και τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, μιμούμενοι τον Κύριο. Αυτό είναι. Είναι, θα λέγαμε, ένα υπομνηστικό των δεόντων όλων εκείνων που πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Έτσι δεν είναι, Ναι. Το λέει και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Τα αυτά δεν γέγραψε, όλα αυτά τα γράψαμε. Λέει, γιατί θα μπορούσαμε να γράψουμε τόσα πολλά που δεν θα χωρούσε όλα τα βιβλία του κόσμου. Αλλά τα γράψαμε αυτά για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από το Θεό, ο Υιός του Θεού, και έτσι ώστε αφού πιστέψετε να έχετε ζωή αιώνιων. Δηλαδή, είναι εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να πιστέψουμε, να τα πιστέψουμε και να σωθούμε. Άμα ανοίξετε τα απόκριφα Ευαγγέλια, έχει πολλά τέτοια παράδοξα πράγματα, τα οποία δεν είναι αληθινά όμως. Βέβαια, μερικά είναι αληθινά. Όπως η κοίμηση της Θεοτόκου, ξέρω εγώ, και άλλες γιορτές που έχουμε μέσα στην Εκκλησία, τις ρίζες έχουμε σε αυτά τα απόκριφα που έχουν καταγράψει την παράδοση της Εκκλησίας. Ναι, αλλά έχουμε και άλλα που είναι ανόητα, ας πούμε, περιστατικά. Λέει, παραδείγματος χάρη, διάβαζε εκεί ότι ο Χριστός ανέβηκε μια φορά. Δήθεν ανέβηκε, δεν είναι ανέβηκε. Ανέβηκε στο σπίτι, στα κεραμίδια, και ο Ιωσήφ του λέει κατέβα κάτω και δεν κατέβαινε. Και όταν κατέβηκε του έδωσε ένα γερό ξύλο. Πράγμα που δεν είναι σωστό αυτό, έτσι. Ναι. Άλλο περιστατικό που λέει ότι κάνανε πυλό, έπαιζε με τα παιδιά και κάνανε τεινά πουλιά από πυλό και τα δικά του έβγαζαν φτερά και γινόντουσαν αληθινά. Ή άλλο περιστατικό ότι του έδωσε ένα παιδάκι να χαστούκι και του είπε ο Χριστός να μην σε βρει η γωνία. Μόλις πήγε στη γωνία, πέθανε. Αυτά όλα είναι μύθοι, έτσι. Δεν είναι. Προσπαθούσαν αυτοί που τα γράψαν, προσπάθησαν να νομίζουν ότι θα αναπληρώσουν τα κενά που υποτίθεται έχει το Ευαγγέλιο. Πράγμα που δεν έχει κενά το Ευαγγέλιο. Άλλος ο προορισμός των Ευαγγελίων και άλλο ο προορισμός των βιογραφικών σημείων. Βέβαια έχει και μερικά που είναι, φαίνεται ότι έχει κάποια αλήθεια. Κάποια αλήθεια, ας πούμε, να σας πω, το έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλες φορές, ένα περιστατικό που φαίνεται ότι είναι αληθινό. Λέγει ότι ο Χριστός, όταν ήταν στο πρετόριο που είχαν μαζευτεί όλοι και φώναζαν, Άρων, Άρων, Σταύρος, αυτό τον βρίζανε και τον άλλο, μια γυναίκα, η Βερονίκη, αυτή που απειλάγει από την αιμορραγία, φώναξε και είπε, ας πούμε, σου είπε, δεν τρέπεστε, αυτά είναι ψέματα που λέτε, εμένα με ευεργέτησε, με έκανε καλά. Και ένας αρχιερεύς γύρισε και της είπε, εσύ να μην μιλάς, είσαι γυναίκα. Ο λόγος, ο νόμος μαρτυρία γυναικών, γυναικός σου παραδέχεται. Ο νόμος μαρτυρία γυναικών σου παραδέχεται. Η αξία της μαρτυρίας μιας γυναίκας είναι μηδενική, δεν υπολογίζεται. Αυτό πιθανώς να είναι και αλήθεια, έτσι δεν είναι. Όπως και μερικά άλλα τα οποία, αλλά τα απόκριφα είναι περισσότερο βιβλία με μυθεύματα μέσα, μυθικές ιστορίες που δεν έχουν σχέση καμιά με τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν δελτίον ειδήσεων. Δεν είναι λόγος για να εντυπωσιάσει.
δεν είναι ένας λόγος που τον κατασκευάζει κάποιος και τον εκφωνεί για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους και να τους κάνει οπαδούς. Έτσι. Δεν είναι ρητορικό κατασκεύασμα. Έτσι. Ενπηθείς ανθρωπίνης σοφίας με επιχειρήματα, ας πούμε, ανθρώπινης σοφίας. Επειδή εκείνο, άρα εκείνο. Ώστε εκείνο, καταλήγουμε σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι τέτοιο πράγμα, έτσι. Αλλά είναι, δεν είναι ένας καλά προετοιμασμένος λόγος με ανθρώπινα επιχειρήματα προκειμένου να πείσει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον Χριστό, έτσι. Αλλά είναι ένα αποδείξει πνεύματος. Δεν είναι επιθύς ανθρωπίνης σοφίας με επιχειρήματα ανθρώπινα, αλλά με αποδείξεις του πνεύματος, έτσι. Δεν είπε ο Χριστός ότι σημεία δεν της πιστεύσας ή ταύτα παρακολουθήσει, έτσι. Τους είπε ότι θα μιλάτε το Λόγο του Θεού και ο Θεός θα σας δώσει να κάνετε και σημεία. Άλλοι θα προφητεύουν, άλλοι θα κάνουν θαύματα, άλλοι θα θεραπεύουν. Τα σημεία ήταν αποδείξεις της πίστεως ή σε πίστευον, έτσι. Κάπου το λέει ο Χρυσόστομος. Ενέχειρα της πίστεως ή σε πίστευον. Τα έδινε τα σημεία τότε, τα έδινε ο Θεός σαν ενέχειρα σε όλους εκείνους που πίστευαν στο Ευαγγέλιο του για να στερεωθεί μέσα τους η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τώρα δεν μας δίνει, μιλάμε και κανένας δεν μπαίνει τέτοια, δεν έχει τέτοια σημεία. Και λέει ο Χρυσόστομος στην εποχή του, λέει, και εδώ, στην εποχή του, τον 4ο αιώνα και τότε δεν είχε. Αυτό λέει είναι σημάδι πνευματικής ωριμότητας. Δεν χρειάζεται οι χριστιανοί να έχουν και θαύματα όταν ακούνε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Πιστεύουν μόνο, γεννιούνται χριστιανοί, οι γονείς τους χριστιανοί, ζουν σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Ο Λόγος του Θεού είναι αρκετός για να τους πείσει να αγωνιστούν και να σωθούν και να πάνε στη Βασιλεία των ουρανών. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αντίθετα, αυτά δεν είναι δελτίον ειδήσεων, δεν είναι λόγος για να εντυπωσιάσει, δεν είναι ρητορικό κατασκεύασμα. Τι είναι τώρα ο Λόγος του Θεού? Είναι η ιερουργία. Δηλαδή είναι ένα μυστήριο, είναι έτσι. Όταν χειροτονούμε έναν πρεσβύτερο, τι λέμε? Να τον αξιώσει ο Θεός ιερουργήν των λόγων της αληθείας σου. Δηλαδή να είναι μια ιερή εργασία, ένα μυστήριο. Να τον αξιώσει ο Θεός τον πρεσβύτερο, όλοι όσοι χειροτονηθήκαμε πρεσβύτεροι, αυτό μας είπε ο Επίσκοπος. Να μας αξιώσει ο Θεός να ιερουργούμε το λόγο της αληθείας του Θεού, δηλαδή να κάνουμε την ιερά ενεργασία του κηρύγματος. Έτσι είναι. Είναι όπλο, είναι εξαγγελία των εντολών του Θεού ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Έτσι. Λέει τα εντολά είδα. Ου φωνεύσει, ου μοιχεύσει, ψευδομαρτυρεί, στίβα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Πόλησαν τα υπάρχοντά σου, αυτά είναι εντολές ποιου του Θεού, έτσι. Αυτή στον νεανίσκο που ρωτούσε τι να κάνει για να σωθεί. Του έλεγε όλα αυτά ο Κύριος, όλα αυτά τα έλεγε, ήταν οι εντολές που έπρεπε να κάνει, έτσι, για να σωθεί. Είναι το όπλο της Εκκλησίας. Άλλοι έχουν χρήματα, άλλοι έχουν, έτσι, θέσεις, η κοσμική δύναμη, άλλοι έχουν όπλα, εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού. Το όπλο της Εκκλησίας είναι ο Λόγος του Θεού. Πώς λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος, ζών γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργείς και το μότορς υπερπάσαν μάχηραν δίστομο. Ο λόγος του Θεού είναι πιο δραστικός από κάθε δίστομη μάχηρα. Ναι, και διοικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος αρμόνεται και μυελών και κριτικός την θυμίσεων και νιών καρδίας. Ο λόγος του Θεού λέει είναι πιο κοφτερός από ένα δίστομο μαχαίρι και μπαίνει μέσα στα κατάβαθα της υπάρξεως του ανθρώπου, εκεί που είναι, ας πούμε, η ψυχή, η αρμή, είναι η μυελή, είναι κριτικός ενθυμίσως. Σε κάνει ο Λόγος του Θεού, είναι, θα λέγαμε, ένας κριτικός που διηλίζει τις σκέψεις μας, έτσι, και τα σανία της καρδίας μας. Και μας λέει, αυτά είναι σωστά και αυτά είναι τι, λάθος, έτσι. Δεν το είπε ο Κύριος εκεί στους Φαρισαίους? Ή να τι διαλογίζεστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, έτσι, εν τες καρδίες ημών. Ο Λόγος του Θεού είναι τέτοιος, δηλαδή αναστατώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει να έχει, να καταλαβαίνει πότε μίλησε καλά και πότε μίλησε άσχημα και να έχει τη συνέστηση του φόβου του Θεού. Και θα λέγαμε σεβασμό ότι ή άμα τον αποδεχτεί θα μεταβληθεί σε ενθουσιασμό και χαρά και ειρήνη. Ο λόγος, αν δεν θέλει να τον αποδεχτεί ο άνθρωπος, συνεχώς θα γίνεται μέσα σαν ένα σκουλίκι που θα το τρώει συνέχεια. Γιατί αυτός θα αντιστέκεται στο Λόγο του Θεού. Μάλιστα. Ο Λόγος του Θεού είναι η ζύμη που ζυμώνει όλο το φύραμα, όλο τον κόσμο. Έτσι. Δεν λέει ο Παύλος, μικρά ζύμη
Όλα το φύρα μαζί μου. Ο Κύριος, πίσω από το Λόγο του Θεού κρύβεται ποιος? Ο ίδιος ο Κύριος, έτσι, ε? Ο ίδιος ο Κύριος, δεν κρύβεται? Που ζυμώνει όλο το φύραμα, όλο το φύραμα. Το φύραμα ποιος είναι? Ο κόσμος. Ο Λόγος του Κυρίου είναι οικουμενικός, δεν ανοίξει ένα έθνος, σε όλη την οικουμένη, έτσι. Πώς το λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτοί στη ρήν πάντα όσα ενετιλάμινοι μη. Και να τους διδάσκετε να τηρούν όσα σας έχω τη διατάξει, έτσι. Ο Λόγος του Θεού είναι κόκκος που πέφτει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και σε άλλον φυτρώνει 30, σε άλλον 60 και σε άλλον τι? 100. Όλοι που ακούν το Λόγο του Θεού δεν τον δέχονται. Είδατε, όταν βγήκε λέει, ο Γιώργος να σπείρει τον σπόρο του, έριξε 4 μέρη. Τα 3 χάθηκαν, έτσι, ε? Αυτό που έπεσε στην άσφαλτο, αυτό που έπεσε στα αγκάθια, ε? Και στις πέτρες, αυτό που έπεσε στην πέτρα και αυτό που έπεσε στα αγκάθια. Αυτά δεν καρποφόρησαν. Και λέει εκεί η παραβολή τι σημαίνει άσφαλτος, τι σημαίνει πέτρα, τι σημαίνει αγκάθια. Αυτό που έπεσε όμως στη γη την καλή φύτρωσε. Δεν φύτρωσε όμως όλα τα μέρη το ίδιο, σε άλλον 30, σε άλλον 60 και σε άλλον 100. Ανάλογα με την προετοιμασία που έχουμε κάνει ο καθένας μας, έτσι. Για να δούμε πώς το λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, έχει γράψει ένα ωραίο ποίημα και λέει: «Ο δε κόκκος ούτως εστίν Θείου Πνεύματος χάρη». Ο κόκκος είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. «Ο δε κήπος η καρδία, η εκάστου των ανθρώπων». Ο κήπος που σπείρεται ο σπόρος είναι η καρδία κάθε ανθρώπου. «Ένθαν ο λαβών το πνεύμα βάλει έντοτε και κρύπτει». Όποιος λέει είναι πνευματικός άνθρωπος, παίρνει το σπόρο αυτό και το μέσα του και τον ένδονται και κρύβει και τον καλλιεργεί. Τις λαγώσει τις των σπλάχνων στα κατάβαθα, έτσι της υπάρξεώς του. Ως μηδένα του τον βλέπει, κανείς δεν τον βλέπει. Ακριβίας όμως φύει, όπως φύει, όπως γέννηται εις δέντρο και εις ουρανόν ανέλθει, λέει ο σπόρος αυτός που έχει βάλει μέσα του, τον καλλιεργεί ο άνθρωπος και γίνεται δέντρο. Μέχρι ότι τον ανεβάζει τον άνθρωπο πού? Στον ουρανό. Έτσι λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος ο θεολόγος. Σεβασμιότητα και παπά Εφραίμ, κατά τον οικειώτη με αυτό που είπατε, μου θυμήσατε κάτι που έλεγε. Ο γνωστός αυτός ο ασκητής που έζησε στις ημέρες μας, έλεγε ότι στους μοναχούς απευθυνόταν και έλεγε: «Αν ο γέροντας πει κάποιο λόγο», τους έλεγε, «κάποιο λόγο, κάποια διδασκαλία πει στους μαθητές του, ανάλογα καθένας με τη δική του κατάσταση θα καταλάβει πολύ περισσότερα, σε περισσότερο βάθος θα τα καταλάβει και θα σταθεί μέσα του και αυτά θα εισέλθουν μέσα σε αυτόν. Ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του μαθητού, λέει, θα κατανοήσει και το λόγο και θα τον βιώσει μέσα του». Όλοι δεν τα κατανοούν έτσι, όλοι. Γι' αυτό λέει 30, 60 και 100. Μετά ο λόγος του Θεού είναι τα ρήματα της αιωνίου ζωής, έτσι. Αυτό είναι βασικό. Δεν είναι μια ηθικολογία πώς να γίνουμε καλύτεροι, αλλά είναι λόγια που κρύβουν μέσα τους δύναμη και ζωή και οδηγούν τον άνθρωπο στη θέωση. Στην ηθικολογία συμβαίνουν τα εξής, δηλαδή δεν είναι μια ηθικολογία. Ηθικολογία, νομίζω και άλλες φορές το έχουμε πει, ότι λένε γιατί πας στην εκκλησία, γιατί πας να ακούσεις το κήρυγμα, για να γίνω καλύτερος. Δηλαδή ένας που έκανε 10 αμαρτίες να κάνει 2, έτσι δεν είναι? Να μην κλέβεις, να μην λες ψέματα, να είσαι άνθρωπος χρήσιμος στην κοινωνία. Αυτά είναι ηθικολογίες, ναι, αλλά εκείνα που σου αρέσει να τα κάνεις, ας πούμε, έτσι, Άμα θες να ζεις, να πορνεύεις, και αφού δεν ενοχλείς κανένα, κάντε το, αλλά στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους πρέπει να είσαι ειρηνικός, να είσαι κλπ. Ο ηθικολόγος, ο άνθρωπος ο ηθικολόγος, μπορεί να είναι και μουσουλμάνος, μπορεί να είναι και βουδιστής, μπορεί να είναι και μασόνος. Ένας ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι ακούμε πολλούς και λένε, λέει, αυτός είναι άθεος, αλλά είναι ελεήμονο. Αυτά είναι στοιχεία της ανθρωπίνης της φύσεως που είναι παγκόσμια στοιχεία, σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Σε όλους τους ανθρώπους. Εμείς δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτά τα σημεία. Πρέπει να περισσεύσει η δικαιοσύνη μας της δικαιοσύνης των γραμματέων και φαρισαίων. Δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στην κάθαρση, στο φωτισμό και στη θέωση. Τα οποία κατορθώνονται μόνο όταν είσαι μέλος της Εκκλησίας, είσαι βαπτισμένος και αγωνίζεσαι με τα μυστήριά της, έτσι δεν είναι? Ναι. Γι' αυτό σεβασμιότητα και ο Δεσπότης Χριστός
στους μακαρισμούς δεν είπε μόνο μακάρι ελεήμονες, αλλά αμέσως μετά είπε μακάρι και καθαρή την καρδία. Ότι καθαρή αυτό... την καρδία, και, δηλαδή. Και τα δύο χρειάζονται. Και οι ελεήμονες και η καθαρή την καρδία. Δηλαδή, ο ένας μπορεί να είναι ελεήμον και από την άλλη μεριά να ζει μέσα στην πορνεία. Ναι. Και να το έχει και κάφημα. Εγώ αγαπώ τον συνάνθρωπό μου, αλλά αυτά που κάνω εμένα αφορούν. Δεν αφορούν κανέναν άλλο. Οι ηθικολογίες, έτσι δεν είναι. Δεν είναι η ηθικολογία ο λόγος του Θεού. Αλλά είναι έναυσμα για να αγωνιστεί ο άνθρωπος να κάνει την κάθαρση του εαυτού του και μετά να φτάσει στο φωτισμό και στη θέωση. Έτσι. Στη θέωση. Στην ηθικολογία συμβαίνει τα εξής. Κάνουμε αγώνα να γίνουμε καλύτεροι. Αναπτύσσονται ζητήματα έξω από τις ανάγκες του ανθρώπου στην ηθικολογία. Παρουσιάζεται ο Θεός ως δυνάστης και μπαμπούλας. Άμα κάνει, δεν κάνεις αυτό θα σε τιμωρήσει. Προσπαθούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού με επιχειρήματα. Δημιουργούνται συναισθηματικές καταστάσεις. Ας πούμε, ο άλλος βλέπει τον εσταυρωμένο. Ο εσταυρωμένο λύτρωτά μου και τον πιάνουν τα δάκρυα. Αλλά δεν τον ακουμπάει τίποτα μέσα του. Δεν τον ακουμπάει. Βλέπει να, τι ωραίος ναός, ξέρω τι. Αλλά να, ο ναός αυτός να το δημιουργήσει μετάνοια και θα λέγαμε και ελπίδες για να σωθεί, να αγωνιστεί και να σωθεί, δεν είναι. Και διάθεση να υποτάξει όλα τα θελήματά της και έμπισης του στον λόγο του Θεού, όχι. Όχι, όχι. Ναι. Είναι, θα λέγαμε, η ηθικολογία μια ανθρώπινη κατάσταση που την βλέπουμε σε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη, εφόσον μέσα στην ανθρώπινη φύση τα έχει βάλει ο Δημιουργός αυτά. Mm. Να μην κλέβουμε, να μην είμαστε ψεύτες, να κάνουμε ελεημοσύνη κλπ. Αυτά τα έχει βάλει ο Θεός μέσα μας όλα. Αλλά τα άλλα όμως χρειάζεται να έχεις την χάρη των μυστηρίων. Mm. Να είσαι μέλος της Εκκλησίας για να το κατορθώσει, η θέωση κλπ. Αντίθετα, στον Ορθόδοξο Λόγο παρατηρούμε τη μετάνοια. Τι είμαστε και τι θα γίνουμε, έτσι δεν είναι, ε? Τι είμαστε, μέσα βουτυγμένοι στην αμαρτία και με τη χάρη του Ιησού Χριστού και τα μυστήρια προσπαθούμε να αποτινάξουμε αυτό το ζυγό, να ισοπεδώσουμε τον παλαιό, να εξοβελήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, να φτάσουμε στο φωτισμό που είναι η εργασία των θείων εντολών και στη θέωση. Νιώθουμε τη συντριβή στο λόγο του Θεού. Ε, δεν είναι, ε? Ναι, βέβαια. Πώς πει, ο Ζακχαίος τι είπε? Κύριε, λέγει, όποιον τη μισή μου περιουσία τη δίδω πού? Στους φτωχούς. Και αν κανένα τον αδίκησα, 4 φορές περισσότερο. Και προφανώς όταν πήγε στο σπίτι, άκουσε τη διδασκαλία του Κυρίου και είπε ο Κύριος, σήμερα σωτηρία το οίκο τούτο τι? Εγέννητο. Άκουσε τα λόγια του Κυρίου και τα πίστεψε. Την ομολογία των αμαρτημάτων μας, ε. Οι ηθικολόγοι δεν ομολογούν τα αμαρτήματά τους, ίσα ίσα. Γι' αυτό είναι όλα καλά. Υπερασπίζονται μάλιστα τον εαυτό του και εγωιστικά. Την αγάπη του Θεού, τη συγχωρητικότητα του Θεού, την ελπίδα, τη θέωση. Όλα αυτά είναι στοιχεία του Ορθοδόξου τι? Κηρύγματος, έτσι, ναι. Ακόμη ο λόγος του Θεού είναι η μορία του κόσμου. Ο κόσμος θα ήθελε να αντιπαραθέσει κανείς επιχειρήματα και ωραία λόγια. Αλλά η Εκκλησία προβάλλει τη μορία του κηρύγματος, έτσι. Ο Παύλος δεν το λέει αυτό. Mm. Ότι... Είναι μορία, πάτερ, γιατί είναι, ο λόγος ουσιαστικά είναι αρμόζει τον άνθρωπο, αλλά είναι και υπερφυσικός. Ας πούμε, το αγαπά τους εχθρούς ημών. Δηλαδή για τον άνθρωπο είναι αδύνατο, φαίνεται. Αλλά με τη χάρη του Θεού γίνεται δυνατόν. Αν δεν έχεις όμως την πίστη, γίνεται ανόητο, φαίνεται στον άνθρωπο. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά μερικά τα οποία είναι αντίθετα με τη λογική. Πώς, ας πούμε, η ζωή έρχεται από το θάνατο. Ναι. Έτσι. Θάνατο πατήσας και της ετσιμνήμας η ζωή ζωοποίησε ο Κύριος τους ανθρώπους στον Άδη, έτσι δεν είναι? Και τον εαυτό του λέει, λοιπόν. Ιδώτε και δοθήσετε μην. Δώσε αυτά που έχεις και τότε θα σου δοθούν. Ναι. Εμείς θα πούμε, άμα δεν αρπάξω κι άλλο πώς θα έχω. Η μορία του κηρύγματος. Οι Έλληνες λέει σοφία ζητούσε και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι. Mm. Εμείς δεν κηρύσουμε εν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αυτή ήταν η μορία του κηρύγματος. Ε. Mm. Δεν μπορούσαν οι Ιουδαίοι να φανταστούν ένα Θεό εσταυρωμένο και οι Έλληνες το θεωρούσαν εσύ όταν είπε για την Ανάσταση, τι του είπε, ακουσόμεθα σου και πάλι κορόδιο. Mm. Δεν μπορούσαν να τα παραδεχτούν αυτά τα πράγματα. Είναι η μορία του κηρύγματος. Επίσης ότι ο άνθρωπος, λέει μέσα το Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος θα βρει τον εαυτό του όταν αρνηθεί τη ζωή του. Ε.
Ναι. Ποια ζωή του, την αμαρτωλή ζωή του, στην οποία είναι εργαζομένος. Άμα αρνηθείς την ψυχή σου, τότε τι θα την κάνεις. Θα τη σώσεις. Ναι. Αυτά φαίνονται λογικά απαράδεκτα, αλλά στην πράξη όμως είναι αληθινότατα. Ναι. Έτσι, αληθινότατα. Δεν είπε ο Κύριος. Όποιος αρνηθεί την ψυχή του, τότε θα την βρει. Ναι. Ποια ψυχή του όμως που ταυτιζόταν με τα πάθη, ναι, με τα διάφορα πάθη. Είδατε τι λέει ένας. Εγώ αγαπώ τα χρήματα, είναι η ζωή μου. Τα χρήματα είναι. Αυτή τη ζωή πρέπει να την ερευνηθεί για να ζήσει πραγματικά. Ε? Και καμιά φορά σεβασμιότητα, α πούμε στου διωγμού, και αυτήν, καθ' αυτήν τη ζωή του άνθρωπο, όταν την ερθεί, τότε βρίσκει την αιώνια ζωή. Βέβαια. Είδε τι είπε, λέει, άφε στου νεκρού, θάψε σε αυτού νεκρού. Άρα οι ζωντανοί άνθρωποι ήταν νεκροί πνευματικά. Ή α πούμε, ο πένι δια Χριστών είναι πλούσιο. Πράγμα που αντίθεση, πες το σήμερα. Όποιος είναι φτωχός για τον Ιησού Χριστόν είναι πάμπλουτος, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε ονειδήσουν. Μάλιστα σε αυτή την εποχή που όλοι μιλάνε για τα λεφτά, άμα πεις εσύ ότι ο πένις δια Χριστόν είναι πλούσιος, όπως ο Παύλος δεν λέει, εμείς πτωχοί αλλά πολλούς τι κάνουμε, πλουτίζουμε. Έτσι δεν είπε ο Παύλος, εμείς είμαστε πτωχοί αλλά πλουτίζουμε πολλούς. Ότι κάθε μέρα πρέπει να πεθαίνουμε για να ζήσουμε Χριστό. Καθεκάστην ημέρα, όπως το λέει ο Παύλος, αποθρίσκω, έτσι δεν έλεγε. Mm. Αυτά είναι στοιχεία του Ορθοδόξου τι, κηρύγματος. Mm. Και μόνο έτσι μπορεί κανείς να τα βρει. Παράδειγμα. Να φέρω και ένα παράδειγμα δεύτερο. Το πρώτο ήταν με τον Φίλιππο εκείνη. Το δεύτερο είναι με τον Κύριο. Ο πειρασμός του Κυρίου. Είδαξε, όταν ήταν εκεί στην έρημο, όταν ήταν στην έρημο, τον πείραξε ο διάβολος. Δεν τον πείραξε. Και του είπε, «Η όσοι του Θεού είπε να ηλίθι ούτε άρτητοι γένονται». Αφού πείνασες και αν είσαι Υιός του Θεού, πες τις πέτρες αυτές να γίνουν τι, ψωμί, να χορτάσεις. Και ο Χριστός του απήντησε, «Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά παντή ρήματι εκπορευωμένο δια του στόματος του Θεού». Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά και με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Είναι αναγκαίος για την πνευματική ζωή ο Λόγος του Θεού. Όπως επίσης φέρνει καταστροφή όπως επίσης ο λοιμός, ο λοιμός, ο λοιμός. Ο λοιμός με ομικρογιώτα, έτσι δεν είναι, η πείνα. Όπως ο λοιμός φέρνει καταστροφή στο σώμα, έτσι και ο λοιμός του ακούσει Λόγο Κυρίου καταστρέφει την ψυχή. Λέω, ο προφήτης Αμός το λέει. Όπως η πείνα, η ένδυα μπορεί να καταστρέψει το σώμα και πράγματι είδατε πόσοι έχουν πεθάνει από πείνα, έτσι πάρα πολύ. Έτσι και ο λοιμός του ακούσε Λόγο Κυρίου, όταν δεν ακούει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού καταστρέφεται πια η ψυχή. Για να πούμε αυτό που λέει ο Αμός, «Ιδού η μέρα έρχονται λέγει Κύριος και εξαποστελώ λοιμόν επί της γης, ου λοιμόν άρτων, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά λοιμόν του ακούσε Λόγον Κύριο, έτσι, έτσι, πείνα, λιμόν, έτσι. Λοιπόν, το λιμόν με γιώτα είναι η πείνα και το λιμόν με όπιν κρογιώτα είναι η αρρώστια. Με γιώτα είναι το λιμός, έτσι, μάλιστα. Ναι. Να πούμε και την ερμηνεία, να έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, που θα στείλω πείνα πάνω στη γη, όχι πείνα άρτου, ούτε δίψα νερού, αλλά πείνα για να ακούσει κανείς το λόγο του Κύριου. Ο ίδιος ο Κύριος σε μακάρι σε εκείνους οι οποίοι ακούν τον Λόγο του Θεού. Μακάρι ακούνται στο Λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν τον Θεό. Σε μακάρι ο ίδιος ο Κύριος. Έτσι. Επίσης ο Κύριος ήλθε να θρέψει τους πεινώντας και διψώντας την δικαιοσύνη. Την αρετή, έτσι, την πάσαν αρετή. Το Λόγο του Θεού χρησιμοποίησε ο Κύριος, οι Απόστολοι, οι Πατέρες και οι διάδοχοί τους για να μεταδώσουν την αλήθεια της Καινής Διαθήκης στο λαό. Ιδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίσατος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδας και αυτούς λέγον μακάρι πτωχή το πνεύμα του κλπ. Μάζεψε όλο τον κόσμο εκεί και τους μαθητάς του και είπε την επί του όρους τι ομιλία. Ναι. Οι Ευαγγελιστές μας διασώζουν την πληροφορία πως ο Χριστός περιήγαινε εν όλη τη Γαλιλαία. Λέει, έκανε περιοδία σε όλη την Γαλιλαία και κήρυτε το Λόγο του Θεού, έτσι. Τα σκόμας κύκλο. Πήγαινε, ξαναπήγαινε. Για αυτούς που λένε ότι ο θεσμός του Ιεροκήρυκος είναι προτεσταντικός. Να, ο Κύριος. Mm. Πήγαινε, ξαναπήγαινε στα ίδια τι, χωριά.
διδάσκοντας τις συναγωγές και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ο Κύριος κήρυσε στις κόμες και στα χωριά, στο ναό του Σολομώντος και στο όρος των Ελαιών, στους δρόμους και το υπερό της Ιερουσαλήμ, στο φρέαρ του Ιακούβ και αλλού. Το ίδιο και οι Απόστολοι. Το κύριο έργο των Αποστόλων ήταν να μαθητεύσουν όλη την οικουμένη, κατηχώντας τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Κυρίου. Αυτό δεν ήταν το κύριο έργο τους. Mm. Και όχι να διακόνουν τραπέζες, όπως είπαν εκεί. Εμείς κηρύσσιν στο λαό το Ευαγγέλιο. Και έβαλαν τους 7 διακόνους να κάνουν την πρακτική, έτσι, το πρακτικό έργο που ήταν η διακονία των τραπεζών. Αυτό θέλω να το πω, γιατί πολλοί ιερείς μας νομίζουν ότι η διακονία των τραπεζών είναι το πρώτο έργο, ενώ δεν είναι αυτό. Το πρώτο είναι το κήρυγμα, η Θεία Λειτουργία και το κήρυγμα, έτσι δεν είναι? Και πολλοί από τους ανθρώπους περιμένουν από την Εκκλησία ως πρώτο έργο αυτό. Και όχι το Λόγο του Θεού. Το Λόγο δεν το πολύ δίνει σημασία. Λένε έχει έργο η Εκκλησία, κάνει τέτοιο. Αν τρέφει τους φτωχούς και οι πολιτικοί αυτό λένε. Άμα μιλάμε για το κήρυγμα, δυσανασχετούν. Άμα μιλάμε για τις μερίδες του φαγητού, ενθουσιάζει. Ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Πρώτα είναι ο Λόγος του Θεού και μετά είναι η διακονία των τραπεζών. Έτσι. Αυτό βλέπετε σεβασμιότητα ότι εκεί στο θαύμα που έκανε ο Κύριος με τον πολυπλασιασμό των 5 άρτων, πρώτα τους μίλησε. Και μετά έκανε το θαύμα αυτό για να τους δείξει ότι όποιος αφοσιωθεί στο Λόγο του Θεού δεν θα του λείψει και ο πήγιος άρτος. Μάλιστα λέει ένας εκ των πατέρων, πρώτα τους μίλησε. Μετά έκανε τα θαύματα των ασθενών για να μπορέσει και μετά έκανε το βουλαπλασιασμό των άρτων. Ώστε οι ασθενείς να γίνουν υγιείς και να φάνε ένα αγαλιάσει τον άρτο. Έβαλε μια σειρά. Δεν ήταν έτσι τυχαίο, έβαλε μια σειρά. Και αυτό είναι η σειρά της Εκκλησίας μας. Εις αναλυείς των ανθρώπων, οι εργάτες που θα θερήσουν τον αγρό του Κυρίου, αυτοί που μιλούν γιατί πρώτα πίστευσαν. Ο πιστεύσας, ο ποιήσας και διδάξας, έτσι ναι. Που εργαζόντουσαν νύχτα και ημέρα με τα ίδια τους χέρια για να μην επιβαρύνουν κανέναν προκειμένου να αναλύσουν με παρησία του Ευαγγέλιου του Θεού. Όπως έκανε ο Απόστολος, ποιος, Παύλος, που έτρεμαν στην ιδέα πως μπορεί να είναι αμελής στο κήρυγμα λέγοντας όπως ο Παύλος, Ευαγγελίζομαι. Έτρεμε στην ιδέα ο Παύλος. Μην τυχόν έτσι παρατήσει το κύριο έργο του που ήταν ο Ευαγγελισμός ποιον, των ανθρώπων. Που πρώτα έβαζαν το Λόγο του Θεού και μετά τις τράπεζες που είπαμε προηγουμένως. Των αγαθών. Έστω και αν αυτές ονομαζόντουσαν τι, αγάπες, έτσι δεν είναι. Που δεν ανεχόντουσαν την κατηγορία του καπήλου του Λόγου του Θεού, όπως ο Παύλος που του είπαν ότι δεν. Ο ίδιος έτσι κάνει ολόκληρη αυτή και λέει δεν είμαι κάποιο, δεν καπηλεύομαι το Λόγο του Θεού. Αυτοί που ήσαν ορθοτομούντες το Λόγο της Αληθείας. Το Λόγο της Αληθείας. Λοιπόν, νομίζω ότι όταν λέμε Λόγο του Θεού τι εννοούμε. Τι εννοούμε. Το Λόγο του Θεού εννοούμε τα εξής πράγματα. Όταν λέμε πρέπει να πούμε το Λόγο του Θεού. Την Αγία Γραφή. Το κήρυγμα της Εκκλησίας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έτσι. Τον θεολόγο λόγο των Αγίων μας. Τα ξαναλέω πάλι γιατί νομίζουν μερικοί ότι μόνο η Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτό το πράγμα, λέει. Είναι η Αγία Γραφή, Λόγος του Θεού. Το κήρυγμα της Εκκλησίας που γίνεται από Ορθόδοξον ιερέα και θεολόγο κλπ. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι Λόγος Θεού, γιατί γίνεται κατήχηση ολόκληρη. Στις ακολουθίες, ναι. Στις ακολουθίες και λοιπά, διδάσκονται οι πιστοί. Σεβασμιότητα, μάλιστα ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο σύγχρονος μας αυτός Άγιος, έλεγε ότι τα μηνέα, η παρακλητική, όλα αυτά τα λειτουργικά κείμενα, λέει, είναι και ανώτερα και από τον Ιωάννη της Κλίμακος και από άλλους ασκητές. Έχουν πολύ βαθιά νόημα. Βέβαια, ναι. Και τον θεολόγο, θεωμένο λόγο των Αγίων μας, έτσι, είτε στις διδαχές, είτε στην εξομολόγηση κλπ. Ο άλλος πάει στην εξομολόγηση, λέει τα αμαρτήματά του και αν ο πνευματικός του είναι άνθρωπος του Θεού, θα του πει έναν λόγο και θα σωθεί, έτσι. Είναι θεωμένος ο λόγος των Αγίων, λοιπόν. Πώς λέγει ο ίδιος ο Χριστός, καθώς απέσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμποτι ημάς και πορευθέντες στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Πάση τη κτήση. Βλέπετε το κήρυγμα είναι οικουμενικό. Δεν ανήκει σε ένα έθνος μόνο, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και θυμάστε με το διάλογο με τη Σαμαρίτητα τι είπε. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε τι, ο λίγοι.
δεήθητε ον του Κυρίου του Θεϊσμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις τον θερισμόν. Από αυτά καταλαβαίνουμε πόσο αναγκαίος είναι για την Εκκλησία μας ο Ορθόδοξος Θείος Λόγος. Αναγκαιότατος είναι. Εδώ θα ήθελα να σταχυολογήσουμε με συντομία μερικές πατερικές γνώμες που λένε για το Λόγο του Θεού. Να ας πούμε του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα λέει: «Οι αναγνώσεις των Ιερών Γραφών αποδεικνύουν και φανερώνουν τη Χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού». Όταν διαβάζουμε τις γραφές βλέπουμε πόσο ο Θεός ήταν φιλάνθρωπος, με κατεξοχήν πράξη φιλανθρωπίας στην ενσάρκωσή του. Πράξη φιλανθρωπίας δεν ήταν αυτό? Πού το μαθαίνουμε αυτό? Διαβάζοντας τις Άγιες Γραφές. Επίσης το δίκαιο, την κρίση, βάζουμε μέσα μας το φόβο του Θεού. Διαβάζοντας τις Γραφές, βάζουμε μέσα μας τον σωτήριο φόβο του Θεού. Ή και την αγάπη απέναντί του και απέναντι στους ανθρώπους. Έτσι. Επίσης, μας παρακινούν να εφαρμόσουμε τις εντολές. Να εφαρμόσουμε καθημερινά τις εντολές. Λοιπόν, του Αγίου Χρυσοστόμου, να πω ένα αυτό. Λέει, είναι μεγάλη ασφάλεια για να μην αμαρτάνουμε η ανάγνωση των γραφών. Ο Άγιος είχε έρωτα με την Αγία Γραφή, έτσι, και με το κήρυγμα, ναι. Αγαπούσε πάρα πολύ να κηρύττει, να ομιλεί κλπ. Ενώ αντίθετα η άγνοια των γραφών είναι μεγάλος γκρεμός και βάραθρο και μεγάλη προδοσία της σωτηρίας μας. Η ανάγνωση των γραφών είναι ασφάλεια. Η μη ανάγνωση των γραφών είναι βάραθρος που πέφτει ο άνθρωπος και χάνεται. Βάραθρο και μεγάλη προδοσία της σωτηρίας μας. Η άγνοια των γραφών εγέννησε αιρέσεις. Εισήγαγε βίων διεφθαρμένων και έκανε τα πράγματα του κόσμου άνω κάτω. Και ο Άγιος Σημειών ο Νέος ο Θεολόγος λέει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και να αφήσουμε τις μάταιες και ανοφελείς τι συζητήσεις. Έτσι. Τώρα έχουμε και αντιδράσεις από το Λόγο του Θεού. Να τις πω, έχω σημειώσει εδώ, να τις πω. Θέλετε να πείτε κάτι? Βεβαίως. Οι αντιδράσεις των ακροατών και των μελετητών στο κήρυγμα και στην Αγία Γραφή είναι ποικίλες. Παράδειγμα ο Κύριος. Το κήρυγμα του Κυρίου έφερε διάφορες αντιδράσεις στους Ιουδαίους. Εκ του όχλου ούν ακούσαντες τον λόγο του τον έλεγαν ούτως εσύ είναι αληθώς ο προφήτης. Τον άκουγαν και έλεγαν αυτός είναι αληθινά ο προφήτης. Άλλοι έλεγαν ούτως εσύ είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγαν μη εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Λέει από τη Γαλιλαία μπορεί να έρθει ο Χριστός. Σχίσμα ούν εγένετο εν το όχλο δι' αυτόν. Και γινόταν λέει σχίσμα. Άλλοι τον υποστήριζαν και άλλοι δεν τον υποστήριζαν. Και σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι απεκρίθησαν οι Ιουδαίοι και είπαν αυτό. Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, την ώρα που μιλούσε και ερμήνευε και έλεγε διάφορες έτσι, έκανε διάφορες παρατηρήσεις, απεκρίθησαν οι Ιουδαίοι και του είπαν, «Ου καλώς λέγομεν ημίν ότι Σαμαρίτης εσύ, εσύ και δαιμόνιον έχεις». Καλά σου λέμε ότι είσαι Σαμαρίτης, δηλαδή αιρετικός και έχεις μέσα σου τι? Δαιμόνιο. Το κήρυγμα του λόγου άλλοι θα τον παραδέχονται και άλλοι όχι, άλλοι θα τον χειροκροτούν και άλλοι θα τον απορρίπτουν, έτσι. Θα επιτίθενται εναντίον του και θα τον ειρωνεύονται, λέει ο Χρυσόστομος. Όπως στην περίπτωση του Σημεών του Νέου Θεολόγου, έτσι, που ενώ μιλούσε, όρμηξαν οι μοναχοί επάνω του και του κόντεψαν να τον δίρουν, γιατί δεν παραδεχόντουσαν τα λόγια που έλεγε, έτσι δεν είναι? Τα λόγια που έλεγε, μάλιστα τους έλεγε ότι όποιος δεν δει το Θεό σε αυτήν εδώ τη ζωή δεν θα τον δει που και στην άλλη. Και άνευ δακρύων μη κοινωνήσει ποτέ. Ήταν του γέροντός, το έλεγε και εκείνος. Και δεν το παραδεχόντουσαν οι μοναχοί και ήθελαν να τον δείρουν. Ναι. Το στόμα του Ιεροκήρυκος είναι στόμα Θεού και ο βίος του είναι κήρυγμα, έτσι, άφωνο κήρυγμα. Μόνο τότε το κήρυγμα θα συμβάλλει στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Όταν ο Ιεροκήρυκας και στα λόγια του και στα έργα του ακολουθεί τις εντολές ποιου? Του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα τελειώνοντας τώρα, γιατί ήδη πέρασε και η ώρα, να πω ότι πρέπει όλοι μας με καλή διάθεση να ακούμε ποιο? Το Λόγο του Θεού. Εάν κάποιος γίνει διδάσκαλος του Ευαγγελίου, αυτό είναι έργο του Θεού. Μη πολλοί διδάσκαλοι. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου. Μερικούς ο Θεός τους έβαλε να διδάσκουν το λόγο του.
Αλλά όλοι μας σήμερα πάντες έσονται τι. Διδακτή Θεού. Έτσι. Όλοι είμαστε μαθητές να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Όλοι είμαστε. Ο Θεός μας έχει κάνει, μας έχει δώσει το χάρισμα να ακούσουμε το λόγο του Θεού και να τον καρποφορήσουμε μέσα μας. Ο Χριστός είπε και κάτι που διευκολύνει λίγο τους ανθρώπους που βάζουν πολλές σκέψεις, λέει. Όταν έλεγε τους Φαρισαίους, πάντα όσαν λέγω στην ημίν τηρεί, τηρείτε και πείτε. Κατά τα έργα αυτών μην πείτε. Εμείς πρέπει να προσέχουμε αυτά που λέει ο Ιεροκήρυκας και ό,τι μπορούμε, τι να το κάνουμε. Να το εφαρμόζουμε, έτσι. Ναι. Ενώ ο Ιεροκήρυκας θα πρέπει να προσέχει και τη ζωή του, έτσι ώστε να είναι σωστό το κήρυγμα, έτσι και να βγάζει καρπούς. Όσοι όμως ακούν τον Ιεροκήρυκα θα πρέπει να προσέχουν το σωστό των έργων του και από αυτό να παίρνουν και να αφοληθεί η δική τους ζωή. Τα λόγια του να λένε. Αν είναι σωστά αυτό που διδάσκει, έτσι δεν είναι. Ο λόγος των Αγίων είναι σωτήριος. Υπέ ημίν λόγων είναι να σωθώ. Είδατε, πήγαιναν οι άνθρωποι. Ό,τι μας λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πρέπει να τα δεχόμεθα. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας να ακούμε το λόγο του Θεού και να κάνουμε αγώνα τον εφαρμόσουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Όλα δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Αλλά αυτά που μπορούμε να εφαρμόσουμε, έχοντας σαν παράδειγμα τους Αγίους της Εκκλησίας μας, όπως περιγράφει η Αγία Γραφή, πρέπει να το κάνουμε. Και ότι πίσω από τα νοήματα του Ευαγγελίου κρύβεται ο ίδιος ποιος. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιώτε, για όλα αυτά τα πάρα πολύ σπουδαία που μας είπατε, σχετικά με αυτή τη φράση του Κυρίου μας, «Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον» και πώς. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, πίσω από αυτή τη φράση κρύβεται ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, και εμείς αγαπητοί μας τηλεθεατές, ας αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού, ας τον εγκολποθούμε, ας το κάνουμε πράξη στη ζωή μας και όσο περισσότερο θα επιτελούμε αυτό, τόσο πιο πολύ μέσα στο Λόγο του Θεού θα βλέπουμε τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος θα βρίσκεται στην καρδιά μας, θα μας φωτίζει, θα μας εμπνέει αγάπη, ταπείνωση. Και θα μας χαρίζει ήδη από εδώ την γεύση της αιωνίου ζωής.